Κύριε Λαμπρούλη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ψαλιδόπουλο, καλημέρα και στους ακροατές. Κύριε Λαμπρούλη, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κ. Κουτσούμπας, έκανε μία δήλωση χθες, αν δεν απατώμε, με την οποία εξέφρασε την ανησυχία, αλλά και με διατυπώσεις αρκετά καταγγελτικές για την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης. Μίλησε σχεδόν για μια υποκριτική στάση, δηλαδή ανέδειξε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί διχαστικές λογικές, όπως είπε. Μίλησε για πρωτόκολλα των επιχειρηματικών ομίλων. Πού στηρίζεται η κριτική την οποία ασκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα στα κυβερνητικά μέτρα? Κοιτάξτε, και η δήλωση του Γενικού Γραμματέα έρχεται ως συνέχεια τις στάσεις, αν θέλετε, ευθύνης, θα έλεγα εγώ, του Κομμουνιστικού Κόμματος όλη την περίοδο της πανδημίας, και όχι μόνο, αλλά ειδικά την περίοδο της πανδημίας. Εδώ να πούμε ότι πριν λίγες μέρες δώσαμε στη δημοσιότητα και το αστοιχείο του εμβολιασμού όσων συμμετείχαν στο 21ο των συνέδρων του 21ου συνεδρίου σας. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Αυτή η στάση ευθύνης συμβαδίζει παράλληλα και με τον αγώνα της διεκδικής που συνεχίζονται από τους εργαζόμενους, από τους υγειονομικούς, από το εργατικό κίνημα, για τη διεκδίκηση όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας, ιδιαίτερα σε χώρους δουλειάς, στις μεταφορές, για τη θωράκιση αντίστοιχα του δημόσιου συστήματος υγείας, με έμφαση, αν θέλετε, με προτεραιότητα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και φυσικά αυτό δεν είναι κεραυνός εν εθρία, όλο αυτό που ζούμε, όλο αυτό το διάστημα, αλλά και μπροστά, αν θέλετε, και στον κίνδυνο αναζωπήρωσης της πανδημίας. Και ξεκάθαρα η ευθύνη αναλογεί στην κυβέρνηση, η οποία προκλητικά, βεβαίως αποτελεί πρόκληση και κινησμό, την ίδια ώρα και με όσα ζήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα στην πανδημία, να απορρίπτει αυτές τις δίκες και επίγουσες διεκδικήσεις των εργαζομένων στα νοσοκομεία, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους χώρους δουλειάς, στις μεταφορές, αν θέλετε, με αφορμή και τον τουρισμό και τα πρωτόκολλα λάστιχο που λαμβάνονται, και όλα αυτά. Και δείτε τώρα, απέναντι σε αυτή την κατάσταση, αντί λοιπόν η κυβέρνηση να πάρει, όπως λέγαμε από την πρώτη στιγμή σε σπάσμα της πανδημίας, να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για ενίσχυση του συστήματος υγείας σε όλες τις βαθμίσεις, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια κτλ., με μέσα υποδομές, προσωπικό κτλ., η κυβέρνηση τι κάνει? Πριν λίγο διάστημα, πριν λίγες μέρες, διαστόματος του κυρίου Πρωθυπουργού, πηγαίνει και ένα βήμα παραπέρα, αναγγέλλοντας νέες συγχωνεύσεις και λουκέτα σε περιφερειακά νοσοκομεία. Κλιμακώνοντας δηλαδή μια πολιτική που εφαρμόζεται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια και με τη σημερινή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, μια πολιτική της εμπορευματοποίησης της υγείας, που φυσικά καλείται να την πληρώσει ο λαός και με τη ζωή του. Και αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών που διαχρονικά εφαρμόζονται είναι η σημερινή κλιματική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση, με την ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και παράλληλα την υποστελέχωση τις τραγικές ελλείψεις του δημόσιου συστήματος υγείας. Συνεπώς, έχει τεράστιες ευθύνες και η σημερινή κυβέρνηση για ένα νέο ενδεχόμενο, αν θέλετε, κατάρρευση των νοσοκομείων από την εξάπλωση της μετάλλαξης του ιού. Και φυσικά υπεύθυνη γι' αυτό είναι η πολιτική της κυβέρνησης που αντιμετωπίζει την υγεία στη λογική του κόστους-όφελος, του κέρδους και βέβαια τους ασθενείς ως πελάτες. Κύριε Λαμπρούλη, σημειώνεται τον τελευταίο καιρό μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να κινητοποιηθούν υπέρ του εμβολιασμού παράγοντες οι οποίοι βρίσκονται γενικά κοντά στον πολίτη, όπως είναι δημόσια, δημοφιλή πρόσωπα, ας πούμε, η εκκλησία, η τοπική αυτοδιοίκηση. Θα δίνεται κάποια ερμηνεία στο γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει επιφυλακτικότητα σε ευάριθμο μέρος της κοινής γνώμης, δεν λέω σε ολόκληρη την κοινή γνώμη ασφαλώς, γύρω από την υπόθεση του εμβολιασμού? Λοιπόν, κοιτάξτε, οι εμβολιασμοί
είναι σε εξέλιξη εδώ και 7 μήνες, κύριε Ψαλιδόπουλε. Ναι. Τι παρατηρούμε όλο αυτό το διάστημα, γιατί πρέπει να βγάζουμε και συμπεράσματα. Ένα συνεχώς μπρος-πίσω. Ένα σύριαλ που συνεχίζεται αφενός μεν με τις παραδόσεις των εμβολίων, με τους εκβιασμούς από τις πολυεθνικές του φαρμάκου, λόγω και των γεωπολιτικών, των γεωπολιτικών αντιθέσεων, της κόντρας που υπάρχει μεταξύ τους. Πάνω σε αυτά το ζήτημα των εμβολίων ή της διάθεσης των εμβολίων. Από την άλλη μεριά έχουμε τους υγειονομικούς, οι οποίοι από την αρχή έχουν ξεκαθαρίσει τη στήριξη του εμβολιαστικού προγράμματος, τονίζοντας ότι για την έγκαιρη προμήθεια όλων των σκευασμάτων, διαθέσιμων σκευασμάτων, και παράλληλα την ενίσχυση με προσωπικό υποδομές στελέχων των εμβολιαστικών κέντρων, χωρίς επιβάρηση των νοσοκομείων. Και βέβαια με ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με προσωπικό και μέσα. Έτσι ώστε να δημιουργείται όλο εκείνο το πλαίσιο, πέρα αμιγώς από την πράξη του εμβολιασμού, να δημιουργείται όλη εκείνη να δημιουργείται όλο εκείνο το πλαίσιο, ούτως ώστε να μην αφήνονται περιθώρια για οποιαδήποτε υπόνοια σχετικά με την ασφάλεια της εμβολιαστικής διαδικασίας. Και λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε είναι το ερώτημα, αν θέλετε, ρητορικό. Ποιος φρενάρει την εμβολιαστική διαδικασία έως τώρα, αν όχι η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης και οι παλινοδίες τις οποίες βάζει η κυβέρνηση. Αφενός μένει με τα μέτρα αυτά που αναφέρθηκα προηγουμένως, το ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, τα οποία φυσικά παλινοδίες οι οποίες εκολάπτουν, αν θέλετε, και τον ανορθολογισμό απέναντι στα ζητήματα των εμβολίων. Εντάξει, αν και ασφαλώς συμφωνείτε ότι μια κυβέρνηση δεν θα είχε λόγο, δεν θα ήθελε να μην κάνει. Κύριε Ψαλιδόπουλε, πώς θα ήταν τα πράγματα εάν είχες ως χώρα, ως κράτος, ένα οργανωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στελεχωμένο, με όλες τις ειδικότητες, γιατρούς, νοσηλευτές, βοηθητικό προσωπικό, όλο το απαραίτητο αυτό υγειονομικό προσωπικό που να μπορεί να ανταποκρίνεται όχι μόνο σε καταστάσεις μη έκτακτες, αλλά και σε έκτακτες καταστάσεις αυτές που περνούμε εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία, ούτως ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει στα ζητήματα, για παράδειγμα, του εμβολιασμού, να βρίσκεται κοντά στον ανήμπορο, αυτόν που δεν μπορεί. Για να ανοίξω μία παρένθεση εδώ. Χιλιάδες είναι οι συμπολίτες μας, αν θέλετε, οι πολίτες της χώρας αυτής, οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε για διάφορους λόγους υγείας, δεν μπορούν να μετακινηθούν από το σπίτι τους για να πάνε στα εμβολιαστικά κέντρα. Αν λοιπόν υπήρχε ένα σύστημα προδοβάθμιας φροντίδας υγείας, πώς θα ήταν η κατάσταση? Ο γιατρός, ο αντίστοιχος, θα πήγαινε και θα εμβολίαζε αυτόν τον πληθυσμό. Θα μπορούσε να είναι σε επαφή, για παράδειγμα, με τον κόσμο, να του εξηγήσει, ούτως ώστε να αποφεύγονται αυτά που λέμε οι αναρθολογισμοί, αν θέλετε, το φρενάρισμα, αν θέλετε, την διαδικασία του εμβολιασμού. Όλα αυτά, λοιπόν, αποτελούν ένα σημαντικό ζήτημα. Βέβαια, η κυβέρνηση, όπως είπατε και εσείς στο ερώτημά σας, ψάχνει να βρει διάφορους φορείς οι οποίοι θα συνδράνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποδεχθεί, θα μπορούσε προφανώς και ο εμβολιασμός να έχει επιταχυνθεί και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μας να είχε εμβολιαστεί, αν υπήρχαν όλες αυτές οι προτεραιότητες. Και το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει είναι, γιατί δεν γίνονται όλα αυτά? Γιατί δεν έχουν γίνει έως σήμερα? Είμαστε στο 2021, στον 21ο αιώνα, όπου η τεχνολογία, η παραγωγικότητα της εργασίας, η τεχνολογία, η επιστήμη έχει κάνει τεράστια άλματα. Και από την άλλη μεριά, να μην έχεις τη δυνατότητα να εμβολιάσεις έγκαιρα, να το πω έτσι, και με πιο σύντομες διαδικασίες τον πληθυσμό σου, ενώ έχεις το υγειονομικό προσωπικό το απαραίτητο. Κύριε Λαμπρόλη, όλη αυτή η συζήτηση, την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, όλη αυτή η συζήτηση διεξάγεται ενώ ασφαλώς η κυβερνητική πολιτική εξελίσσεται σε όλο το εύρος της. Υπάρχουν μέτρα τα οποία λαμβάνονται, μεταρρυθμίσεις οι οποίες νομοθετούνται, αναφέρομαι και στις εργασιακές. Φυσικά. Και στις εργασιακές. Και δεν σταμάτησε,
και δεν σταμάτησε από την πρώτη στιγμή, αν θέλετε, της πανδημίας, έναρξης της πανδημίας, να νομοθετεί και να φέρνει μέτρα αντιλαϊκά, εμείς αυτά έτσι τα χαρακτηρίζουμε, αντιλαϊκά, αντεργατικά. Με κορυφαία, αν θέλετε, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας πριν λίγο καιρό, το ασφαλιστικό, τα ζητήματα της ανάπτυξης, αναπτυξιακοί νόμοι, διάφοροι, που έχουν περάσει ως τώρα, και βέβαια μια σειρά από μέτρα που κατατείνουν στην καταστολή του λαού, σε μέτρα μάλλον καταστολής του λαού, απέναντι στις όποιες αντιδράσεις υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα, αλλά και θα φουντώσουν το επόμενο διάστημα στη βάση των εξελίξεων των αντιλαϊκών πολιτικών που εφαρμόζονται. Πάντως αυτές οι εξελίξεις, ακόμη και όταν διαμορφώνουν μια κακή διάθεση της κοινής γνώμης προς την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική, δεν φαίνεται να μεταβάλλουν τους πολιτικούς σχετισμούς. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει προβάδισμα και μάλιστα ικανό. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο. Ή αν θέλετε αποτύπωση μια συγκεκριμένης περίοδου, στιγμής που διεξάγεται. Το ζήτημα είναι ότι τα προβλήματα είναι εδώ, διωγγώνονται, ο λαός υποφέρει και όλοι όσοι κυκλοφορούμε έξω το βλέπουμε, συζητούμε με τον κόσμο. Φυσικά και είναι ένα ζήτημα και αυτό μας απασχολεί και εμάς ως κόμμα, το πώς θα δυναμώσει η αντίσταση, η οργάνωση του λαού μας, των εργαζομένων, μέσα από τα συνδικάτα, μέσα από τους μέσα από τα πρωτοβάθμια σωματεία τους, διεκδικώντας λύσεις στα αυξημένα προβλήματα στο σύνολο της ζωής τους, που με τις πολιτικές τους και διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις τους φορτώνουν τεράστια βάρη και τους έχουν φορτώσει τεράστια βάρη ως τώρα, και φυσικά την προοπτική μέσα από τους αγώνες διεκδίκησης μέτρων απάλυνσης, ανακούφισης, αλλά και φυσικά κατάργησης όλων αυτών των μέτρων που έχουν πάρθει ως τώρα, και φυσικά αυτό που λέμε και ως κόμμα, την αναγκαιότητα ενός άλλου δρόμου, τη διεκδίκηση ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης, όπου κουμάντο θα κάνει ο λαός και ο πλούτος που παράγει ο ίδιος ο λαός θα τον καρπώνεται, θα τον ωφελείται ο ίδιος. Άρα λοιπόν και με την εξέλιξη αυτό που λέμε της πανδημίας, αυτό αποδεικνύεται η αξία των διεκδικήσεων που διατυπώνουν τα εργατικά σωματεία, οι φορείς των υγειονομικών και όχι μόνο στην υγεία, σε όλα τα ζητήματα αλλημούν. Κύριε Λαμπρούλη, να σας ευχαριστήσουμε για την συνομιλία αυτή. Θα τα ξαναπούμε. Οι εξελίξεις είναι πάντοτε ανοιχτές και μπροστά μας. Ευχαριστούμε πολύ.